Εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε ο Υπουργός Οικονομικών για μελέτη και προετοιμασία τυχόν εναλλακτικών μέτρων σε σχέση με το θέμα των μειώσεων των απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων. Ενεργώντας παράλληλα προς αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την τελική κρίση του ανωτάτου για την έφεση. Αρμόδιες πηγές δηλώνουν στον Α πως δεν αποκλείεται τροποποίηση και άλλων άρθρων του συντάγματος πέραν του άρθρου 23, το οποίο αναφέρει. Έκαστος μόνος ή από κοινού μετάλλων έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι κύριος, να κατέχει, απολάβει ή διαθέτει ή ανδήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και δικαιούται να απαιτεί τον σεβασμό του τοιού του δικαιώματος αυτού. Στην ανάγκη προσεκτικής τροποποίησης αναφέρονται δικαστικοί κύκλοι. Ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα με τέτοιων νόμων και να μην είναι αντισυνταγματικό, αν τροποποιηθεί το Σύνταγμα, να στερηθεί κάποιος την περιουσία του, αλλά να μην λαμβάνει δικαία και εύλογη αντίστοιχη αποζημίωση, αλλά ένα μέρος αυτής της αποζημίωσης. Και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Η τροποποίηση του Συντάγματος θα πρέπει να είναι η τελευταία των πιθανών λύσεων, διότι αυτή τη στιγμή το κράτος είχε προειδοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια με την απόφαση Κουσελίνη και έπρεπε ήδη να είχε πάρει μέτρα και όχι να θεωρεί τώρα ότι υπήρξε βόμβα ή στα οικονομικά θεμέλια του κράτους. Δεν αποτελεί μονόδρομος η αλλαγή του άρθρου 23 του Συντάγματος, αναφέρει στην εκπομπή Α Ενημέρωση ο Στέφανος Στεφάνου. Με αυτά που έχουμε ακούσει χθες τουλάχιστον, δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα έτσι από μια πρώτη προσέγγιση ότι θα λύσει το πρόβλημα η τροπολογία του Συντάγματος. Όταν από απόφαση δικαστηρίου μπορεί να πληγεί άμεσα ή στο κοντινό μέλλον η ίδια η βιωσιμότητα ολόκληρου του κράτους, αντιλαμβάνεστε ότι απαιτούνται υπεύθυνες κινήσεις για αντιμετώπιση και διαχείριση της κατάστασης. Το ΑΚΕΛ απορρίπτει τα περί ομογνωμίας επί του θέματος κατά τη χθεσινή συζήτηση στη σύσκεψη αρχηγών.